Thank you.
Δύσκολο έργο που θα έχουν απόψε, μιας και άσχημα άλογα δεν υπάρχουν, το έχουμε ξαναπεί. Θα προσπαθήσουν να βρουν κάποιες μικρολεπτομέρειες που θα, για να μπορέσουν να κατατάξουν με κάποια αριθμητική σειρά τα άλογα που θα διαγωγηθούν. Έχουμε τρεις κατηγορίες για απόψε. Έχουμε τα ντόπια άλογα, τα άλογα που είναι γεννημένα εδώ στο νησί, που έχουν τα χαρακτηριστικά τα δικά μας, χαρακτηρίζουν το νησί μας. Κυρίως έχουμε τα ημίαιμα που αποτελούνται από μια καθαρόαιμη φυλή και τα ντόπια τα δικά μας άλογα και την καθαρόαιμη κατηγορία, όπου αυτά τα άλογα είναι μιας αναγνωρισμένης φυλής και κάποιοι έχουν και τα χαρτιά τους. Λοιπόν, στην ντόπια κατηγορία έχουμε αρκετές συμμετοχές. Έχουμε τον Κωνσταντίνο, τον Γιώργο, τον Μπουζούλη, έχουμε τον Μόγλη, του Λαλά, του Αντώνη, έχουμε την Ηλέκτρα, του Σιδέρη, του Κασερούδη, τον Ραμόν, του Τατέλη, του Βασίλη, έχουμε την Καταστροφή, του Χαλβατζή, του Στέλιο, τον Τζαφάρ, του Μπεκιάρη, του Δημήτρη, τον Μόγλη, του Ταράνη, του Αχιλέα, από Αγιάσο, την Αραπίνα, του Βιόλατζη, του Άγγελου, τον Έκτορο, του
Σκαρακάκη Χαράλαμπου, τη Φωτιά, του Καβαλιώτη Ταξιάρχη, τη Δέσποινα του Βουτσί του Γιάννη και τον Ταξιάρχη του Καραμανώλη του Μιχάλη. Μια μεγάλη κατηγορία, πολλά άλογα τα γνωρίζουν πάρα πολύ όμορφα, θα έχουμε πολύ ωραίο θέαμα. Στα ημίμα έχουμε 4 συμμετοχές. Έχουμε το Ρόι, το Φωτέλη του Παναγιώτη από Πουλωμάρη, τον Αληθινό του Λαμπρινού του Ευστράτιο, το Ραχάν του Καβαλιώτη του Άγγελου και το Μάξιμο του Χατζιπαλαιολόγου Μιλτιάδη. Στα καθαρόημα άλογα έχουμε 3 συμμετοχές. Έχουμε τον Τάρκο της Κωνσταντίνας Νέστορα, τον Ακτιβίρης του Χατζηδάκη Παναγιώτη και την Αγάπη του Βαλαβάνη Παναγιώτη Παγιάσο. Οπότε έχουμε αρκετό υλικό εδώ πέρα σήμερα, θα απολαύσουμε. Λίγο προσοχή όταν περνάνε τα άλογα και για να μην τα τρομάζουμε αλλά και για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα και μπορούμε να ξεκινήσουμε από την τόπια κατηγορία και να καλέσουμε το πρώτο άλογο στην κατηγορία εδώ πέρα, είναι του Κωνσταντίνο, του Βουζούλια του Γιώργου. Ο πατέρας του είναι ο Άγγελος του Ζαρτί του Στρατή, πανέμορφο άλογο, ο Γιώργος ο Βουζούλιας εδώ, ο Κωνσταντίνος είναι 7 χρονών. Περάσουμε στη δεύτερη συμμετοχή που είναι ο Μόγλης του Αντώνη του Λαλά. Ένα μαύρο άλογο από Αγιάσου μας έρχεται. Έχει πάρα πολλές διακρίσεις σε ανάλογους αγώνες. Το γιατί θα το καταλάβετε. Εδώ είναι ο Αντώνης του Λαλάς με τον Μόγλη. Ένας μαύρος επιβίτορας πανέμορφος. Χειροκρότημα για τον Μόγλη από Αγιάσου. Πάμε στην τρίτη συμμετοχή που είναι η Ηλέκτρα του Σιδέρη του Κασερούδη από Θερμή. Αναβάτης είναι ο Καβαλιώτης ο Χρήστος. Πάμε να δούμε την Ηλέκτρα. Για τον Καβαλιώτη τον Χρήστο κυρίως και για την Ηλέκτρα, ο πιο νέος αναβάτης που πέρασε σήμερα. Πάμε τώρα στο Ραμόν, τα Τέλης Βασίλης. Ο Ραμόν από τα διπλανά Μισαγνά εδώ πέρα, νικητής στη Θερμή. Από εδώ Παλτικιώτικο, εντάξει, συγγνώμη. Εδώ. Και το πρόβλημα είναι το
ζούμε την καταστροφή. Χαλβατζής Στέλιος. Για να δούμε αν το όνομα ανταποκρίνεται. Διαγωνιζόμενος ο Τζαφάρ, Μπεκιάρης Δημήτρης. Τζαφάρ. Συμμετοχή έχουμε πάλι με Μόγλι, αλλά πάλι από Αγιάζο, αλλά αυτή τη φορά το ταράγγι του Αχιλλέα, μαύρος επιβίτερος με άσπρα πόδια. Πολλές φορές έχει διακριθεί και αυτός σε ανάλογες επιδόσεις. Γνωρίζουμε εδώ Μόγλις. Πάμε τώρα να δούμε μία φοράδα, την Αραπίνα, του Βιόλατζη του Άγγελο, από Μυτιλίνη, την υπέβη ο ίδιος. Μαύρη φοράδα, η Αραπίνα. Εδώ είναι ο Άγγελος ο Βιόλατζης. Λοιπόν, πάμε στον Έκτορα, Σκαρακιάκης, Ταξιάρχης, ο Χαράναπος. Έκτορα. Καβαλιώτης Ταξιάρχης. Ωραίο όνομα. Αυτή είναι η φωτιά. Φωτιά, φωτιά και ο Αναβάτης.
Πάμε στη Δέσποινα. Κουτσί Γιάννη. Δεκιάρη Αναστασία. Θα μας την παρουσιάσει. Εδώ είναι η Αναστασία με τη Δέσποινα. Χειροκρότημα θερμό. Ταξιάρχη του Καραμανόλη του Μιχάλη από Πάμφυλα. Η θερμή. Καραμανόλης Μιχάλης με ταξιάρχη. Εδώ είναι ο μόνο εύκολο δεν είναι. Αντίθετα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και να δούμε πώς θα τα βγάλουν της πέρας. Λοιπόν, περνάμε στα ημίημα, τη δεύτερη κατηγορία, όπου έχουμε 5 συμμετοχές. Έχουμε τον Ρόι, τον Αληθινό, τον Ραχάν, τον Μάξιμο και την Πάολα. Ξεκινάμε με Ρόι, Πλωμάρη, Φωτέλης Παναγιώτης. Ένα πανέμορφο άσπρο άλογο έχει διακριθεί σε αρκετές ανάλογες οργανώσεις. Πάντα ο Παναγιώτης τον φέρνει σε άψογη κατάσταση. Πολύ όμορφος. Νάτος ο Παναγιώτης, ο Φωτέλης και ο Ρόι. Λευκός, όμορφος. Αραβικά αίματα. Άγγελος. We'll be right back.
επόμενη συμμετοχή με τον Μάξιμο Χατζηπαλαιολόγου Μιλτιάδης. Ένα άλογο που προέρχεται από ισπανικά αίματα. Πολύ όμορφο άλογο, μεγαλοπρεπή. Είναι από τις διασταυρώσεις που πολλές φορές θα δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα και από καθαρό αίμα. Εδώ είναι το Μάξιμο. Χειροκρότημα θερμό. Ένα εκπρόσωπο της ισπανικής κυρίας. Πολύ ωραίος. Και περνάμε στην τελευταία συμμετοχή στην κατηγορία με την Πάολα. Ξυφτεράς Ευστράτιος. Ξυφτεράς Ευστράτιος. Εδώ είναι η Πάολα. Και τέλος περνάμε στη μεγάλη κατηγορία των καθαρόαιμων. Έχουμε τρεις συμμετοχές, έχουμε δύο stand-up bread και ένα απαλούζα. Πρώτη συμμετοχή είναι ο Ντάρκο, ο απαλούζα, Βαρβάτος, Κωνσταντίνα Νέστορα. Θα μας τον παρουσιάσει. Μας έρχεται από τα Πάμφυλα. Μην την λίγη Πάμφυλα. Τώρα περιμένουμε έναν μαύρο επιβίτορα, τον Dark, τον Activiris. Μυστεγνά, στάβλη μυστεγνών. Χατζηδάκης Παναγιώτης, υπέβει η Φιλιό. Εδώ είναι ο Activiris. Ένας επιβίτορας Χάνεμπρετ με άριστη γενεολογία και άψογη κατάσταση. Εμπαίνει ψηλός, μαύρος. Μας έρχεται από την Σεγνά. Νικητής πέρυσι, εδώ. Το γιατί το καταλαβαίνετε. Χειροκρότημα στον Activiris. Θερμό χειροκρότημα. Περσινός νικητής. Εδώ. Και πάμε στην τελευταία συμμετοχή που είναι η Αγάπη. Μας έρχεται από Αγιάζο. Είναι μια στάντα με καθαρό με φοράδα, πατέρας της ο Ασλάν.
άριστη γενεολογία. Παναδάκης Παναγιώτης, Παλέμαχος. Εδώ είναι η αγάπη. Αδερφή της είναι η Γιουζιά του Μεγατήρου. Πατέρας της Αφράκ. Εδώ είναι η αγάπη. Αγιάζω τον πρώτο Παναγιώτη. Χαιρετώτη μας την αγάπη. Θερμό. Και τώρα θα δώσουμε λίγο χρόνο στην επιτροπή μας να δούμε πού βρισκόμαστε. Να ευχαριστήσουμε την ορχήστρα μας εδώ πέρα πίσω που μας καλύπτει. Μαέστρο, μπράβο και σε εσάς, χειροκρότημα μας, ορχήστρα. Ένα χειροκρότημα στο ορχήστρα εδώ πέρα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Δοκιμή, δοκιμή. Ένα, δύο, τρία. Έχουμε κάποιες ισοβαθμίες, θα πρέπει να ξαναπεράσουν άλογα. Θα τα ανακοινώσουμε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα και θα ανακοινώσουμε τι γίνεται. Έχουμε ισοβαθμία και στα καθαρό αίμα άλογα. Θα πρέπει να δούμε πάλι δύο άλογα. Στα 50 έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οπότε, να ετοιμάζονται να μας ξαναπαρουσιάσουν τα άλογά τους. Ο Γιώργος ο Βουζούλιας με τον Κωνσταντίνο. Ο Ραμόν, του Παντέλη του Βασίλη. Και ο Μόβλης, του Ταράγι του Αχιλέα. Μόβλης με Ταράγι Αχιλέα, Κωνσταντίνος, Βουζούλιας, Γιώργος και Ταντέλης Βασίλης με Ραμόν. Να παρακαλέσουμε τον Γιώργο τον Βουζούλια να έρθει. Μετά να ετοιμαστεί ο Ραμόν. Και τελευταίος ο Μόγλης με τη σειρά που πέρασαν και αρχικά. Επίσης η ισοβαθμία στο καθαρό αίμα να ετοιμάζεται η αγάπη και ο Ακτιβίδης. Όχι, μία είναι. Να δούμε. Ο Κωνσταντίνος, τον Βουζούλια, τον Γιώργο. Είναι κάπου κοντά. Μπράβο Γιώργο, χειροκρότημα στον Γιώργο. Θα περάσουμε στον Ραμόν. Εδώ, νικητής η Θερμή. Ένας πανέμορφος επιβίτορας. Thank you.
Κοντό. Χειροκρότημα στον Ραμόν. Θερμό. Πάρα πολύ όμορφος και ο Ραμόν. Και να περάσουν στο Μόγλι το Αχιλλέα του Ταράνια. Γεια σας. Πολυνίκης κι αυτός. Όλα τα άλογα αυτά έχουν διακριθεί αμέτρητες φορές. Εδώ. Χειροκρότημα στο Μόγλι, εδώ μας χαιρετάει το Μόγλι. Μπράβο, μπράβο, πολύ όμορφος. Και περιμένουμε να δούμε τον Άκτη Βύρης ξανά. Και την αγάπη. Εδώ έχουμε τώρα. Ο Άκτη Βύρης και αγάπη. Ο Άκτη Βύρης. Εδώ είναι ο Άκτη Βύρης. Θα γιορτοματιούς τα δαρόευμα στα παιδικά μας. Θα τελευταία εκπρόσωπος της ίδιας φυλής, Στάντεμπρετ, με πρωταθλητή πατέρα, η αγάπη, από Αγιάς ο Παναγιώτης Βαλαβάκης. Ισοβάθμισε με τον Αχιλλέα την Ταράνη με τον Μόγλι, οπότε πήγαμε στην κλήρωση και ανέδειξε δεύτερο το Ραμόν. Thank you.
περιμένουμε το Μόγλι, το Αχιλέα του Ταράνιε, να πάρει το Στεφάνι. Την απονομή θα κάνει ο Γιάννης ο Μυστεγνιώτης που τον λέγαμε για παλέμωφα, αλλά τώρα τελευταία τον βλέπουμε μάχημο. Μας έχει εκπλήξει. Ευχάριστα με τις ικανότητες που είχε και δείχνει ότι τις έχει ακόμα, δεν τις έχει απολέψει. Καβαλάρης ο Γιάννης, διαχρονικός. Κύπελα Στεφάνι, καφίστρι, Στεφάνια. Εδώ ο σύλλογος έχει προσθέσει για όλα. Περάσουμε στη δεύτερη κατηγορία κατά 50%. Ο Στράτιος με τον Ανιθινό. Τρίτη θέση για φέτος στην κατηγορία των τηλεκαθαρόιμων. Δεύτερος νικητής, ο Ρόι. Άλογο με πολλές διακρίσεις κι αυτός. Πολύ ωραία συμμετοχή. Ο Ρόι να έρθει, να παραλάβει το χειροκρότημά του καταρχήν, το κύπελό του και το καπίστρι του. Φαντάζομαι ήταν μια προβλεπόμενη νίκη. Περιμένουμε το Μάξιμο. Κατσιπαλαιολόγου Μιλτιάδης, Αγία Παρασκευή. Πρώτη θέση θα τον βραβεύσει ο Νάσος ο Ψαρός από Αγιάσο. Περιμένουμε το Μάξιμο. Ένα πολύ όμορφο άλογο με ισπανικά αίματα. Άλλες διακρίσεις.
Γι' αυτό. Χειροκρότημα στο Μάξιμο και τον χρόνο. Ο Νάσος ο Ψαρός. Πήρε και το μεζέ του. Ο Μάξιμος τον πήρε. Ναι. Λοιπόν. Αυτός είναι ο Μάξιμος. Λίγο πίσω εδώ πέρα στην μουσική. Είναι παραπάνω. Μόλις τελειώσουν οι νομιστικές φωτογραφίες θα περάσουμε στην μεγάλη κατηγορία. Στη δεύτερη θέση παίρνει ο Ακτιβίρης, περσινός νικητής εδώ. Χατζηδάκης Παναγιώτης, δεύτερος νικητής για φέτος. Αν δεν έχει άλλο μακά του, έλα Δημήτρα. Με πολύ μικρή διαφορά, δεύτερος. Εδώ είναι ο Ακτιβίρης, χειροκρότημα θερμό, στάντα περτεμιβίτορας. Καθαρόαιμος, με πολύ καλή διαβολή, το βλέπετε, σε άψογη κατάσταση. Βιντεό εδώ, χειροκρότημα και τον χρόνο, δεύτερη θέση. Πολύ όμορφη εμφάνιση και φέτος. Πολύ καλά μας. Το Βαλαβά η Παναγιώτη θα τον βραβεύσει ο Χαράλαμπος Καλαμάς. Είναι δημοτικός σύμβουλος του Κρούς Νέσβου, είναι πρόεδρος του Σωματείου Μαγιάς Παρασκευής. Γνωστός και μη εξαιρετέως, ανακατεύεται με πολλά, ο Θεσιώνα Ισπέρας, Περακλής. Χειροκρότημα θερμό, ξεχάσαμε να πούμε ότι οι νικητές έχουν και από ένα τσουβάλι δρόμι το οποίο θα το παραλάβουν από τον χώρο της εκδήλωσης. Κάτω, εκεί που θα γίνει η εκδήλωση. Περιμένουμε το καλύτερο.